Ωραία στιγμή, γιορτινή, στο Δημοτικό Θέατρο, η Φιλαρμονική του Δήμου μας και το Μουσικό Οδείο του Πειραιά, μικρά παιδιά και μεγαλύτερα, σε ένα έτσι μουσικό, θα λέω, μουσική βραδιά, όμορφη, χριστουγεννιάτικη, γιορτινή. Έχω και ένα προσωπικό λόγο, συμμετέχει η κόρη μου για πρώτη φορά, οπότε έχω και δεύτερο ενδιαφέρον να έρθω εδώ. Είναι ωραίες οι γιορτές, παρά την πανδημία, με τα μέτρα τα κατάλληλα, νομίζω είναι ωραίες τιμές αυτές για την πόλη μας, για τα παιδιά του Πειραιά. Σήμερα είναι και επίσημα η πρώτη χριστουγεννιάτικη γιορτή που γίνεται, εκδήλωση που γίνεται μέσα στο Δημοτικό μας Θέατρο. Μια πολύ ωραία συνεργασία του πρώτου μουσικού κέντρου και της φιλαρμονικής μας. Όπως μου είπε πριν ο Βασίλης, η μουσική εννοούσε βέβαια με αμπλουριώτα, εγώ θα πω η μουσική με ήττα, είναι αντίθεση. Οπότε οι καθηγητές μας έχουν κάνει τρομερή δουλειά για να μπορέσουν να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Για μένα να πω ότι το 21 παρά τις δυσκολίες ήταν σημαντική χρονιά όσον αφορά το πρώτο μουσικό κέντρο. Γιατί όπως είπε και ο Βασίλης, μετά από 27 χρόνια καταφέραμε και φτιάξαμε ένα παράρτημα στο κέντρο του Πειραιά. Προφανώς, αν δεν είχαμε και τη βοήθεια του Δημάρχου και το σπρόξιμο, δεν θα το έχουμε καταφέρει. Νομίζω είναι σημαντικό μια σχολή, μουσική σχολή, όπως είναι το πρώτο μουσικό κέντρο, να έχει στο κέντρο του Πειραιά για να εξυπηρετεί κόσμο από όλες τις γειτονιές πλέον της πόλης. Όσοι δεν το έχετε δει, καλούμε να έρθει να το δείτε. Ήδη έχουμε γεμίσει από παιδιά. Αλλά νομίζω ότι σήμερα πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά τα δικά σας. Οπότε να αρχίσουμε και να το απολαύσουμε όλοι παρέα. Καλές γιορτές, με υγεία σε όλους. Έχουμε τη χαρά μετά από τόσο καιρό να μπορούμε να εμφανιστούμε διαζώσεις, να κάνουμε την πρώτη χριστουγεννιάτικη συναυλία. Τη χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και το πρώτο μουσικό κέντρο. Είναι ευτυχία να συνδέονται οι φορείς του πολιτισμού του Πειραιά και να συνεργάζονται. Θα απολαύσουμε την παιδική μας χοροδία, την ορχήστρα εγχόρδων, την οποία διευθύνει η Σταυρούλα Μέντη. Θα απολαύσουμε μικρούς ορλίστες και στο δεύτερο μέρος τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Σέργιου Μαγιάτη, η οποία θα συμπράξει με την καθηγήτρια τραγουδιού, τη Ματθαία Σκηταδάκη. Να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Μακάρι αυτές οι συναυλίες να γίνονται όσο πιο συχνά είναι δυνατόν. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή που συνεργάζονται τρεις φορείς του Δήμου Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο, το Πρώτο Μουσικό Κέντρο και η Φιλαρμονική. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για τη στήριξη. Ελπίζουμε ο κόσμος να το απολαύσει, γιατί όλοι μας αυτές τις στιγμές τις δύσκολες που περνάμε έχουμε ανάγκη για χαλάρωση, χαρά. Και πάλι θα ευχηθώ χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Μένουμε στην αγορά του Πειραιά. Φέτος τις γιορτές ψωνίζουμε ασφαλείς.